Και στην πρόγνωση του καιρού με τη μετεωρολόγο του Σκάι Ματίνα Μπερού. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Έλλη. Αυτή είναι η τελευταία εικόνα του δορυφόρου. Ο καιρό είναι όπω και τι προηγούμενε μέρε έθριο. Πιθανώ να εκδηλωθούν ασθενεί τοπικέ βροχέ σήμερα στην Κρήτη. Αύριο προβλέπονται νεφώσει. Τοπικέ βροχέ θα εκδηλωθούν σε κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία, Σποράδε, Ανατολική Στερεά, Έβια και Κρήτη, πιθανώ να εκδηλωθούν και σποραδικέ καταιγίδε στην περιοχή του Καστελόριζου αύριο. Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από ανατολικέ νότιο-ανατολικέ διευθύνσει 3 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά από βόρειε διευθύνσει θα είναι λίγο πιο ενισχυμένοι, θα φτάνουν τοπικά στο Αιγαίο τα 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα και έτσι στα κεντρικά και τα βόρεια δεν θα ξεπεράσει του 16 βαθμού και στην υπόλοιπη χώρα του 19 με 21 βαθμού. Στην Αττική προβλέπονται νεφώσει, οι άνεμοι βόρειοι 4 με 6 έω 7 μποφόρ στα ανατολικά και η θερμοκρασία θα φτάσει του 19 βαθμού. Νεφώσει προβλέπονται και στη Θεσσαλονίκη, εκεί ενδέχεται να εκδηλωθούν και τοπικέ βροχέ στι μεσημεριανέ ώρε. Οι άνεμοι μεταβλητοί μέχρι 5 μποφόρ θα αρχίσουν να εξασθενούν από το μεσημέρι και η θερμοκρασία από 4 έω 15 βαθμού. Τη Δευτέρα τοπικέ βροχέ θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο, τα κεντρικά και τα νότια επιρροτικά. Στα νότια δυτικά θα εκδηλωθούν και σποραδικέ καταιγίδε. Οι άνεμοι στα δυτικά και πάλι θα πνέουν από ανατολικέ, νότιο-ανατολικέ διευθύνσει. Θα ενισχυθούν στο Ιόνιο και θα φτάνουν τοπικά τα 7 μποφόρ. Λίγο πιο εξασθενημένοι θα είναι στο Αιγαίο από βόρειε διευθύνσει. Θα φτάνουν τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία τη Δευτέρα δεν φαίνεται να σημειώνει αξιόλογη μεταβολή. Τώρα, την Τρίτη, βροχέ θα εκδηλωθούν στο μεγαλύτερο μέρο τη χώρα, σποραδικέ καταιγίδε στα δυτικά, στην κεντρική και νότια υπηρετική χώρα, τι Κυκλάδε αλλά και την Κρήτη, ενώ την Τετάρτη οι βροχέ θα συνεχιστούν στη δυτική χώρα και εκεί αναμένεται να είναι και κατά τόπου έντονα τα φαινόμενα. Να πούμε τέλο ότι η θερμοκρασία την Τρίτη θα σημειώσει μικρή πτώση στα νότια και την Τετάρτη μικρή συγγνώμη, μικρή άνοδο στα νότια και την Τετάρτη μικρή άνοδο σε όλη τη χώρα. Σε ευχαριστούμε πολύ.